Το τελευταίο επεισόδιο επιτέλους. Εντάξει, είναι λίγο μια συγκίνηση γιατί οδεύουμε προς το τέλος. Σε ένα μήνα θα έχουμε ολοκληρώσει τα γυρίσματα. Εντάξει, ήταν όλοι σε ετοιμότητα. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Έχουμε κάνει τα τεστ μας. Επιστρέψαμε. Όλα καλά. Στο τέλος θα με σκοτώσεις. Γιατί όλο αυτό? Όχι. Ναι. Ποια η σχέση της Άννας, η σχέση σου με τον απαγωγέα, θέλω να μου πεις? Τη σχέση δεν μπορώ να σας την αποκαλύψω, θα αποκαλυφθεί προς το τέλος των επεισοδίων, γιατί κάτι δένει την Άννα με τον απαγωγέα. Γνωρίζονται κατά κάποιο τρόπο. Κατά κάποιον τρόπο, ναι, μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζονται. Πώς θα ήθελες να είναι το φινάλε για την ηρωίδα που υποδιέσαι? Θα ήθελα η Άννα να καταλήξει μόνη της. Εγώ, προσωπική μου άποψη, αν εγώ έβλεπα τη σειρά, θα ήταν για μένα μια καθολική κάθαρση για την Άννα. Αυτό, το ότι είναι πια μόνη της μετά από όλα αυτά, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να ενσωματωθεί εύκολα, ίσως μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι γίνεται, Λευτέρη? Καλά, βάζα εσύ. Τι κάνει? Ο χιός μου μπουριστούς. Λίμες κάθες. Μες στην καραντίνα που όλοι τρώγαμε και μαγειρεύατε, δεν τα έτρωγες? Καλέ, πώς τα έτρωγα? Όχι, τα έτρωγα. Πάρα πολύ έφαγα, πάρα πολύ. Αλλά κάποια στιγμή προς τις δύο τελευταίες εβδομάδες άρχισα να προσέχω, γιατί εντάξει, δεν προλάβανε και πολύ. Η κόρη μου είχε και 5 ώρα μαθήματα online, όλη μέρα κάναμε πρώτη δημοτικού. Οπότε άρχισα λίγο να προσέχω, λίγο ελλειπτικό, λίγο περιπάτημα. Εντάξει. Γιατί καλοκαίρι έρχεται. Νομίζω αδυνάτησες από πριν. Ναι, αδυνάτησα. Είχα πάρει λίγο μέσα στο χειμώνα, τα ξανάχασα. Εντάξει, όλα καλά. Καλοκαίρι έρχεται. Θα προτιμήσεις να ξεκουραστείς ή θα δουλέψεις και καλοκαίρι? Θα ήθελα να ξεκουραστώ. Θα ήθελα να πάω διακοπές, θέλω να πάω στην Κρήτη. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Δεν ήρθε.